αδικίες ετών σε ό,τι αφορά τη καταβολή του πετρελαίου θέρμανσης στην Κρήτη, έρχεται να αμβλύνει ο νέος τρόπος υπολογισμού των αποζημιώσεων. Το παλιό σύστημα ήταν χωρισμένο σε 4 ζώνες. Για παράδειγμα, η Κρήτη ήταν στην 4η ζώνη. Αυτό σήμαινε ότι όλο το νησί έπαιρνε την ίδια επιδότηση, με εξαίρεση τους οικισμούς που ήταν κάτω από τα 200 μέτρα, που παίρνανε 20% λιγότερο. Οι επιστήμονες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δημιούργησαν, λαμβάνοντας υπόψη τους όλα τα κλιματικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά κάθε μιας περιοχής ξεχωριστά, ένα νέο χάρτη, ανατρέποντας την αδικία που οι διάφορες περιοχές του νησιού βίωναν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χωρίσαμε την Ελλάδα σε μικρά τετράγωνα των 750 μέτρων, πολύ μικρή περιοχή. Και σε κάθε τέτοιο τετραγωνάκι υπολογίσαμε τις βαθμολημέρειες, επομένως και τις ανάγκες θέρμανσης. Στη συνέχεια ήταν εύκολο. Βάλαμε τους οικισμούς σε φόρα και βλέπαμε κάθε οικισμό σε ποια περιοχή πέφτει και επομένως τι ανάγκες θέρμανσης έχει, και από εκεί υπολογίσαμε το ποσοστό που το αντιστοιχεί. Στην Κρήτη, όπου με το παλαιό σύστημα υπήρχε μόνο ένα συντελεστής, πλέον οι συντελεστές αυξάνονται και θα κυμαίνονται από 25 έως και 100%. Η Κρήτη είναι ορεινό νησί, έχει έντονο ανάγλυφο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε οικισμούς που κάνει πολύ κρύο, που έχει χιόνι, που χρειάζεται να λειτουργεί το καλοριφέρ μεγάλες περιόδους μέσα στον χρόνο. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως ακόμα και ανάμεσα στους οικισμούς του ίδιου Δήμου, αλλά και της ίδιας τοπικής κοινότητας, θα υπάρχουν κραυγαλαίες διαφοροποιήσεις. Ένα χωριό που μπορεί να είναι πολύ κοντά σε ένα άλλο, να είναι αρκετά υψηλότερα, σε μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή έχει τις νεότερες συνθήκες, θα πάρει σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από το επίδομο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, όπου στο Σπήλι ο συντελεστής είναι 0,43, στην Αγία Γαλήνη 0,25, στα Ακούμια 0,52, στις Βρύσες 0,56, στον Άρδακτο 0,51, στο Βάτο 0,53 και στις Καρίνες 0,49. Αξίζει να σημειωθεί πως τα Ακούμια και οι Βρύσες ανήκουν στην ίδια τοπική κοινότητα Ακουμίων, ενώ ο Άρδακτος και ο Βάτος στην τοπική κοινότητα Αρδάκτου. Πάμε στο άνω μέρος ή στο Μέρωνα, που είναι αρκετά ορεινά χωριά, θα ξεπεράσουμε για το 60%, θα πλησιάσουμε το 70%. Περιμένουμε να το δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι για μας κάτι καινούριο. Το επίδομα θέρμανσης που θα ξεκινήσει να δίνεται από το Δεκέμβριο φέτος δεν αφορά μόνο όσους καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινάει περίπου στα 80 λεπτά. Συγκριτικά που πέρυσι είχαμε μια διαφορά με φέτος, περίπου 23%, είμαστε σε καλύτερη τιμή. Υπάρχει ήδη κινητικότητα, υπάρχουν παραγγελίες. Υπάρχουν παραγγελίες, ήδη έχουν ξεκινήσει ο κόσμος και εφοδιάζεται.